Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό και τον δοξάζουμε γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα που σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών και ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Πιστεύουμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, μαθητεύουμε μαζί με όλους εσάς μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα, με τη χάρη του Χριστού, θα αρχίσουμε με έναν ανώνυμο αδελφό μας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα με τη χάρη του Κυρίου να εξηγήσετε. Στη Γένεση 3:16 ο Θεός είπε στη γυναίκα «Θα υπερπληθύνω τις λύπες σου». Στον Παράδεισο είχαν λύπες. Μου δημιουργήθηκε η απορία γιατί χρησιμοποιούμε την όρο «πληθαίνω» για κάτι που ήδη υπάρχει. Πολύ σοβαρή και ωραία η ερώτησή σου, αγαπητέ φίλε ή φίλη. Πράγματι, ο Κύριος είπε «Θέλω υπερπληθύνει τα σλίπα σου και τους πόνους της κυοφορίας σου με λίπα στέλνεις γεννά τέκνα». Ήδη όμως, γιατί στον Παράδεισο δεν είχε λίπες, ήδη όμως έχει πλανηθεί από το φίδι, ντρέπεται, κρύβεται, λυπάται και έρχεται τώρα ο Θεός, επειδή δεν ομολόγησε και δεν εξομολογήθηκε και δεν αναγνώρισε την αμαρτία της, να της φέρει αυτή την ποινή, θα έλεγα, μάλλον τις συνέπειες της αμαρτίας της που δεν μετενόησε η Εύα. Αντιθέτως είπε, όταν τη ρώτησε ο Θεός γιατί το έκανες αυτό, το φίδι φταίει. Αυτός με απάντησε. Ήδη λοιπόν οι λύπες είχαν μπει στη ζωή της Εύας. Αμέσως μετά την παράβαση. Με το που έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού. Βεβαίως στον Παράδεισο δεν υπήρχαν λύπες. Αλλά πλέον η Εύα είχε πέσει στην ανομία, στην παράβαση του Λόγου του Θεού, άρα είχαν έρθει ήδη λύπες στη ζωή της και στη ζωή του Αδάμ, καθώς χάθηκαν από την παρουσία του Θεού. Γιατί όταν ο Θεός τους επισκέφθηκε και έψαξε να τους βρει, το διαβάζω από μέσα, στο 8 εδάφιο του 3ου κεφαλαίου, και ήκουσαν τη φωνή του Κυρίου περιπατούντος εν το παρατήσω προς το δειλινόν. Αλλά πιο μπροστά από το 7 θα διαβάσω. Και ηνύχθησαν αφού έφαγαν, οι οφθαλμοί αμφωτέρων και εγνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί. Και ράψαντες φύλας οικής έκαμον σε αυτούς περιζώματα. Άρχισαν τα προβλήματα, η ντροπή, φόβος. Τα πρώτα προβλήματα που ήρθαν από την παράβαση ήταν, άρχισε η ενοχή να τους ξεγυμνώνει, να τους αποκαλύπτει τη γύμνια τους και φόβος να πλημμυρίζει την καρδιά τους. Και συνεχίζω στο 8. Και ήκουσαν τη φωνή του Κυρίου του Θεού, περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν και κρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου του Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων του παραδείσου. Λύπες, κρύφτηκαν, φοβήθηκαν. Και συνεχίζω. Και κάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν, Αδάμ που είσαι? Ο δε είπε, τη φωνή σου ήκουσα εν το παραδείσο και εφοβήθη. Να οι λύπες. Διότι είμαι γυμνός. Να ο λόγος που ήτσαν εν λύπη. Και εκρύφθην.
και είπε προς αυτόν ο Θεός: «Τι σε φανέρωσε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες?» Δεν το ξέρει ο Θεός, βεβαίως το ξέρει. «Από το δέντρο από το οποίο προσέταξα εσέ να μη φάγεις?» Και αμέσως η αμαρτία, η παράβαση. Και είπε ο Αδάμ: «Η γυνή την οποία εσύ μου έδωκας να είναι μετεμού, αυτή με παρέσυρε, με δελέασε και μου έδωκε από του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού να φάγω και έφαγον». Και είπε ο Κύριος προς τη γυναίκα: «Τι είναι τούτο το οποίο έκαμνες?» Και είπε η γυναίκα τρομοκρατημένη, φοβισμένη, με λύπη στην καρδιά: «Ο όφης με υπάτησε και έφαγον». Και αφού μίλησε στον όφη, στρέφεται και προς τη γυναίκα. Προς δε τη γυναίκα είπε: «Θέλω υπερπληθύνει τας λύπα σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπα θέλεις για να τέκνα, και προς τον άνδρα σου θελήστε η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξουσιάζει». Άρα λοιπόν λύπες υπήρχαν όταν το είπε ο Θεός, γιατί είχε προηγηθεί η παράβαση και η ανομία, καθώς έφαγαν εκ του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού. Δεύτερη ερώτηση. Σύμφωνα με το λόγο του Θεού, αν έχω ένα ποσό στην τράπεζα αποταμιευμένο για να αγοράσω ένα δικό μου σπίτι, είναι κάτι στο οποίο δεν ευαρεστείται ο Θεός? Όχι βέβαια. Είναι υπό την εξουσία σου. Ό,τι έχουμε είναι στην εξουσία μας, αρκεί να κάνουμε καλή χρήση. Και βεβαίως το να αγοράσουμε κάτι για να φροντίσουμε την οικογένειά μας είναι καλή χρήση. Το αγοράζουμε για να αμαρτήσουμε, το αγοράζουμε για να ζήσουμε. Βεβαίως αγαπητοί, θα σκεφτείς καλά, θα προσευχηθείς ώστε ο Θεός να σε οδηγήσει ποιο σπίτι θα αγοράσεις, πού θα πας να μείνεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Θεός έχει προσδιορίσει τα οροθέσια της κατοικίας μας. Άρα λοιπόν προσευχή σου, ζήτα από το Θεό και θα σου φανερώσει ο Θεός και πού πρέπει να μείνεις. Κύριος να σε ευλογήσει. Τρίτη ερώτηση. Στην επιστολή Β' Πέτρου, κεφάλαιο Γ, 10 και 13. Β' Πέτρου, κεφάλαιο Γ, 10 και 13. Μάλιστα. Ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία. Στη Δευτέρα Παρουσία, γιατί προτρέπει τους χριστιανούς εν ευσεβία και Αγία Διαγωγή να προσμένουν τη Δευτέρα Παρουσία και όχι την αρπαγή? Ο Κύριος να σας δίνει δύναμη και σοφία να συνεχίσετε αυτό το έργο και να σας ευλογεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Για να το διαβάσουμε. Από το 8 εδάφιο, αγαπητέ φίλε ή φίλοι. «Εν δε τούτο, ας μη σας λανθάνει», να μην σας ξεφεύγει αγαπητοί, «ότι παρακυρίου μία ημέρα είναι ως χιλιαέτη και χιλιαέτη ως μία ημέρα. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού ως την εσ λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμίηση μας, μη θέλω να απολεστώσει την εσ, αλλά πάντες να έλθω συν εις μετάνοιαν. Θέλει λυθεί δε η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή. Καθήν οι ουρανοί θέλουν σύλ παρέλθει με σύριγμον και τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουν σύ διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουν σύ κατακαεί». Άρα λοιπόν μιλάει για μία μέρα που στο Θεό είναι χίλια χρόνια. Μιλάει δηλαδή με μία μέρα όλο το σχέδιο του Θεού. Όλο το σχέδιο του Θεού αρχίζει με την αρπαγή της Εκκλησίας, καθήν ώρα δε στοχάζεστε, και το εξηγεί: «Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού ως την εσ λογίζονται βραδύτητα», γιατί δεν ήρθε ακόμη ο Χριστός, αργεί να έρθει ο Χριστός. «Αλλά δεν είναι βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί ο Θεός για μας όλους, γιατί δεν θέλει να απολεστούν μερικοί, αλλά όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Και θα θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή». Πώς θα έλθει, πώς θα ξεκινήσει? Ως κλέπτης ενικτή. Δηλαδή ξαφνικά. Δηλαδή καθήν ώρα δεν στοχάζεστε. Θα ξεκινήσει το σχέδιο του Θεού η ημέρα του Κυρίου που για τους ανθρώπους είναι χίλια χρόνια. Το σχέδιο του Θεού δεν θα το περιγράψουμε πολύ γρήγορα. Ξεκινάει με την αρπαγή της Εκκλησίας, καθώς είναι και γραμμένο ότι όταν η αμαρτία θα φτάσει το πλήρες, τότε θα εγερθεί άνθρωπος βασιλεύς σκληροπρόσωπος, στο Δανιήλ είναι γραμμένο. Άρα αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας που έρχεται με κέλευσμα Θεού,
με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Και οι νεκροί πρώτον εν Χριστώ θα αναστηθούν, ταυτόχρονα δε οι ζώντες εν Χριστώ θα μεταμορφωθούν και θα λάβουν μέρος, μόνο η εν Χριστώ η Εκκλησία του Χριστού θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, στη Βασιλεία των Ουρανών, στην πρώτη Ανάσταση. Στην συνέχεια αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος και εκτιλήσεται η οργή του Θεού επί της γης και η οργή του Αρνίου για 7 χρόνια, όπου βασιλεύει με απόλυτο τρόπο δικτατορικό ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης συμμαρτυρεί και συμβοηθεί το έργο του Αντίχριστου, το οποίο ενεργείται από τα πνεύματα της πονηρίας και από τον ίδιο τον δράκοντα, τον διάβολο και τον σατανά. Στο τέλος της εφταετίας, αφού περάσουν οι 7 σφραγίδες, οι 7 σάλπιγγες και οι 7 πληγές, στο τέλος της εφταετίας, ο Χριστός στέλνει τους αγγέλους, και μάλιστα να το δούμε και από μέσα αυτό στο, ας πούμε, κατά Ματθαίον, γιατί παντού το έχει, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, διαβάζω στο ΚΔ και 29, ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, των εσχάτων ημερών της εφταετίας του Αντίχριστου, της μεγάλης θλίψης δηλαδή, ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θα πέσουν από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν. Και τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό. Και τότε θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης, καθώς θα δούνε σε λίγο τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Πριν όμως έλθει ο Ιησούς Χριστός επί της γης, στη Δευτέρα του Παρουσία, όπου πρώτη Παρουσία ήταν η γέννησή του εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου ως Ιησούς Ναζωραίος, όταν και πριν λοιπόν έλθει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, τότε ο Κύριος θα αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης και θα συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των 4 ανέμων από άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Πάντας δηλαδή τους γεγραμμένους στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, συν όλους αυτούς που στην εφταετία του Αντίχριστου δεν υποτάχθηκαν στον Αντίχριστο, δεν προσκύνησαν την εικόνα του και δεν έβαλαν το χάραγμα του Αντίχριστου στο δεξί χέρι στο μέτωπο. Και αυτή είναι η επισύναξη των Αγίων από τους αγγέλους. Ώστε στον ουρανό πια υπάρχει η νύμφη του Χριστού που είναι η Εκκλησία και έλαβε μέρος στην πρώτη Ανάσταση, τη δική της με την αρπαγή της Εκκλησίας, και υπάρχουν και οι φίλοι του νυμφίου που είναι όλοι οι άλλοι Άγιοι άνθρωποι του Θεού από καταβολής κόσμου, των οποίων τα ονόματα βρέθηκαν στο βιβλίο της ζωής και έλαβαν και αυτοί στη δική τους πρώτη Ανάσταση. Και εκεί στον ουρανό θα γίνει ο γάμος του Αρνίου του Εσφαγμένου, που είναι στη σελίδα, είναι συγγνώμη στο κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, και διαβάζω από το 7 εδάφιο. «Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε αυτήν. Και δόθη σε αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, η γηνή, η Εκκλησία, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων». Αυτή είναι η Εκκλησία που έλαβε μέρος στην πρώτη Ανάσταση, στην αρπαγή της Εκκλησίας, στη δική της εσχάτη μέρα που γράφει ο Λόγος του Θεού. Και λέγει προς εμέ, «Γράψον, μακάρι οι κεκλειμένοι εις το δείπνο του γάμου του Αρνίου». Και λέγει προς εμέ, ούτε είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Εκτός από την νύμφη υπάρχουν και οι φίλοι του νυμφίου, οι καλεσμένοι στο γάμο, που είναι όλοι της Παλαιάς Διαθήκης, της εφταετίας του Αντίχριστου, που έπραξαν το θέλημα του Θεού και τα ονόματά τους γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου. Και αφού λάβει χώρα ο γάμος του Αρνίου στον ουρανό, παρουσία των κεκλειμένων, και ο Χριστός προσφέρει στην νύμφη των ίνων των νέων των εκλεκτών, τότε στο 11 εδάφιο διαβάζω «Και είδων των ουρανών ανεωγμένων
Και ειδού είπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Η δε οφθαλμή αυτού είναι ως φλόξ πυρός και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά και είχε όνομα γεγραμμένον το οποίο ουδής γνωρίζει μη αυτός. Και το ενδεδειμένο σημάτιον βεβαμένον με αίμα και καλείται το όνομα αυτού ο λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθουν αυτών εφήπων λευκών ενδεδειμένη βύσινων λευκών και καθαρών. Αυτή είναι η δευτέρα παρουσία που κατεβαίνει ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων και της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά δια να χτυπά με αυτά τα έθνη. Και αυτός θέλει πει. Άρα λοιπόν έρχεται και να πραγματοποιηθεί επί της γης η μάχη του Αρμαγεδόνος, όπου στη γη ο διάβολος έχει συγκεντρώσει μαζί με τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη τα στρατεύματά του για να εμποδίσουν τη δευτέρα έλευση του Κυρίου επί της γης. Και εκεί αρχίζει η κρίση του Θεού, καθώς διαβάζουμε ξανά από το 15 εδάφιο και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ορφαία κοπτερά δια να χτυπά με αυτά τα έθνη και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Και αφού λοιπόν κατασυντρίψει και κατανικήσει τα στρατεύματα του Αντίχριστου και του Ψευδοπροφήτη, του Διαβόλου, τότε πιάνει τον Αντίχριστο, πιάνει τον Ψευδοπροφήτη και τους ρίχνει στη γέννα του πυρός, στην κόλαση, στην αιώνια, όπου αυτοί οι δύο άνθρωποι εγκαινιάζουν την αιώνια καταδίκη, την αιώνια κόλαση. Και πιάνει τον Διάβολο και τον δένει για 1000 χρόνια. Και βασιλεύει επί της γης, στη χιλιετή του βασιλεία, διαβάζω, και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς, όλους τους ανθρώπους που έχουν απομείνει και είναι αυτοί, όπου έλαβαν το χάραγμα, γιατί όσοι δεν έλαβαν το χάραγμα αρπάχθηκαν με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, έλαβαν το χάραγμα και παρέμειναν στη γη. Και τα παιδιά τους, που ζουν πια σε μια γη που έχει αποκατασταθεί από το Θεό, ώστε να μπορούν να ζουν οι άνθρωποι 1000 χρόνια. Για 1000 χρόνια να ζουν 1000 χρόνια, ώστε γέρον 100 χρονών να είναι, λέγει ο Ισαΐας, επικατάρατος, και πλέον παιδίων 100 χρονών ευλογημένο. Τα παιδιά των χαραγμένων θα ζουν 1000 χρόνια και 100 χρονών θα είναι παιδιά ακόμη. Και δεν θα υπάρχει κακία, δεν θα υπάρχει πίσος, δεν θα υπάρχει αγριάδα, δεν θα υπάρχει φόνος. Ο λύκος θα τρώγει χορτάρι μαζί με το πρόβατο και το παιδί θα παίζει μαζί με την οχιά, λέει ο Ισαΐας ο προφήτης. Και συνεχίζω. Και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά και αυτός πατεί των λινών του οίκου του Θεού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος, που είναι όπως είπαμε η μάχη του Αρμαγεδόνος, και επί το ημάτιον αυτού και επί των μυρών αυτού έχει γραμμένον το όνομα Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Αφού λοιπόν κατέστρεψε τα στρατεύματα του Αντίχριστου, πάντα, άπαντα, και συνέλαβε τον Αντίχριστο, όπως είπαμε, και τον Ψευδοπροφήτη και τον έριξε στη γέννα του πυρός, έπιασε και τον Σατανά και τον έδεσε για 1000 χρόνια. Και εδώ στη γη λοιπόν θα βασιλεύει ο Ιησούς Χριστός μαζί με όλους τους Αγίους επί 1000 χρόνια στους ανθρώπους που καταρχάς θα είναι χαραγμένοι και στη συνέχεια τα παιδιά τους που θα ζουν 1000 χρόνια. Και λέει η Γραφή στο 7 εδάφιο το κάπα κεφάλαιο. Και όταν πληρωθώσει τα 1000 χρόνια, θα λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού και θα εξέλθει δια να πλανήσει τα έθνη τα εις τα 4 σχονεία της γης. Και κατάφερε να τους πλανήσει όλους. Και σύναξε όλους αυτούς σε πόλεμο, τον οποίον ο αριθμός είναι ο σιάμος θαλάσσης. 1000 χρόνια βασιλεία. Να ζουν οι άνθρωποι 1000 χρόνια και να πολλαπλασιάζονται συνεχόμενα, καταλαβαίνετε πόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια ανθρώπων θα υπάρχουν μετά στο τέλος χιλιετούς βασιλείας, όταν ο διάβολος θα λυθεί και θα τους πλανήσει όλους να πάνε να πολεμήσουν αντίον του βασιλιά των βασιλιάδων του Ιησού Χριστού και των Αγίων αυτού. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περικύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την αγαπημένη, την Ιερουσαλήμ. Και τώρα επεμβαίνει ο ίδιος ο Θεός και κατέβει πύραπο του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγε όλους αυτούς. Και ο διάβολος ο πλανών αυτούς
ερήφθηκε αυτός, μας δίνει τον ψευδοπροφήτη και τον αντίχριστο, εις τη λίμνη του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και αυτοί θα φασανίζονται ημέρα και νύχτα εις τους αιώνες των αιώνων. Και τώρα μπαίνουμε στην τελική κρίση. Και είδων θρόνων λευκών μέγαν και των καθήμενων επ' αυτού από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός. Τώρα πια συμβαίνει αυτό που διαβάσαμε στον Πέτρο, στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου τη Δευτέρα. Διαβάζω από το 10 εδάφιο, και θέλει ελθεί η μέρα του Κυρίου σκλέψει ονυχτή με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και στο τέλος οι ουρανοί θα παρέλθουν με πάταγο, τα στοιχεία πειραχτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτοί έργα θέλουσι κατακαεί. Τελειώνει όλος ο φυσικός παλιός κόσμος. Το διαβάζω λοιπόν και από την Αποκάλυψη. 11 εδάφιο, στο 20ο κεφάλαιο, και είδων λευκών θρόνων μέγαν και των καθήμενων επ' αυτού των Ιησού Χριστών, στον οποίον εδόθη να κρίνει ζώντες και νεκρούς, και τώρα θα κρίνει, ήρθε η ώρα που θα κρίνει ζώντες και νεκρούς. Λοιπόν, των καθήμενων επ' αυτού από προσώπου, το οποίο έφυγε η γη και ο ουρανός, τα παλιά, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτούς, γιατί με συρριγμό παρήλθαν, πειρακτούμενα δε διαλύθηκαν η γη και τα ναυτή έργα. Και είδον τους νεκρούς, τώρα γύρονται οι νεκροί. Ποιοι είναι οι νεκροί? Αυτοί που λαμβάνουν τώρα μέρος στη δεύτερη Ανάσταση. Όσοι δεν έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Που η πρώτη Ανάσταση ποια ήταν? Για την Εκκλησία η αρπαγή, για όλους τους λοιπούς η αρπαγή πριν την εφταετία του Αντίχριστου, και για όλους τους λοιπούς η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Ξαναδιαβάζω λοιπόν. Και είδων τους νεκρούς μικρούς και μεγάλους ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ενήχθησαν, και βιβλίων άλλων ενήχθη, το οποίο είναι της ζωής. Και όλοι οι νεκροί εκρήθησαν εκ των γεγραμμένων εν της βιβλής κατά τα έργα αυτών. Και σύμφωνα με τα έργα αυτών, κανένας δεν σώσεται. Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, όπως είπαμε είναι η Ανάσταση δεύτερη, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκεν τους εν αυτοί νεκρούς, και εκρήθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών, τα γεγραμμένα στα βιβλία. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός, αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Ο πρώτος θάνατος λοιπόν είναι ο αποχωρισμός του σώματος από την ψυχή του ανθρώπου, ο δεύτερος θάνατος είναι ο οριστικός αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό και αφορά τους νεκρούς. Και όποιος δεν ευρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, που έλαβε μέρος στην πρώτη Ανάσταση, την αρπαγή και την επισύναξη, ερήφθηκε αυτός εις τη λίμνη του πυρός. Και τώρα δημιουργείται η παλιγγενεσία, ξανά γένεσης, νέα γη και νέους ουρανός. Και είδων ουρανών νέων και γην νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε με συρριγμό, όπως διαβάσαμε, πειρακτούμενα διαλύθηκαν. Διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθεν και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον, και εγώ ο Ιωάννης είδων την πόλην την Αγίαν τη Νέα Ιερουσαλήμ καταβαίνωσα από του Θεού εκ του ουρανού ετοιμασμένη ως νύφην και κοσμημένη διά τον άντρα αυτής, και μπαίνουμε πια στην αιωνιότητα. Ας διαβάσουμε λοιπόν ξανά από την αρχή αυτά τα οποία γράφει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του. Ένα δε δεν πρέπει να σας διαφεύγει ότι παρακυρίω μία μέρα είναι ως χίλια χρόνια και χίλια χρόνια ως μία μέρα. Γι' αυτό δεν βραδίνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, όπως μερικοί τούτο λογοί το θεωρούν βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί για μας που είμαστε επί της γης, καθώς δεν θέλει να απολεστούν αιτινές, αλλά όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Θα έρθει όμως εκείνη η μέρα των χιλίων ετών, η μέρα του Κυρίου, ως κλέπτης ενικτή με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και θα τελειώσει, κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με συρριγμόν και τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θα διαλυθούν και η γη και τα ναυτοί έργα θα κατακάουν. Μιλάει λοιπόν για την αρχή και για το τέλος της μιας μέρας του Κυρίου, που είναι χίλια χρόνια για τους ανθρώπους. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και Ευσέβιαν, προσμένοντες
και σπέβδοντες την παρουσία της ημέρας του Θεού, που είναι 1000 χρόνια. Για το Θεό μία μέρα είναι 1000 χρόνια. Ξαναδιαβάζω. Προσμένοντες και σπέβδοντες, μισό λεπτό να το βρω, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού 1000 χρόνια. Καθήν οι ουρανοί πειρακτούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι σηκωνεθεί. Καθέ την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Αμήν. Άρα λοιπόν, αγαπητέ φίλε ή φίλοι, στην επιστολή Β Πέτρου Γ 10-13 ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται όχι στη Δευτέρα Παρουσία αλλά στο εν γέννη σχέδιό του στην ημέρα του Θεού, όπου μία μέρα για το Θεό είναι 1000 χρόνια. Και προτρέπει τους χριστιανούς σε ευσέβεια και αγία διαγωγή, όχι προσμένοντας όπως λες τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά την αρχή της ημέρας του Θεού, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, εξεύνης καθήν ώραν δεν στο χάσεστε. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αγαπητέ μας φίλε ή φίλοι, και συνεχίζουμε με τον επόμενο ανώνυμο πάλι αδελφό μας. Προσευχηθείτε σας παρακαλώ να μου πάρει ο Θεός το τσιγάρο. Αμήν αδελφέ μου, στο όνομα του Χριστού, ο Θεός μπορεί να σε ελευθερώσει με το αίμα του Χριστού από κάθε επιθυμία σαρκός, αλλά και από κάθε επιθυμία καρδιάς, οφθαλμών, αλλά και από κάθε λαζονία του πνεύματος. Η απορία μου είναι, τι είναι τα χερουβίμ και τα σερουφίμ, άγγελοι ή κάτι άλλο? Είναι ζώντα επουράνια σώματα, υπουράνιες υπάρξεις, αγγελικής μορφής, που έχουν τη μορφή του ανθρώπου ή και ζώων. Μάλιστα, σεραφείμ σημαίνει πυρ καταναλίσκων και εμφανίζεται στο, μπορούμε και να το δούμε, στον προφήτη Ισαΐα, στο 6ο κεφάλαιο, καθώς διαβάζω στο 2ο εδάφιο, άνωθεν του Κυρίου, από το 1ο θα διαβάσω, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Άνωθεν αυτόν ήσταν το Σεραφείμ. Ανά 6 πτέρυγας έχοντα έκαστον. Με τας 2 εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού, με τας 2 εκάλυπτε τους πόδας αυτού και με τους 2 επέτα. Με τας 2 λοιπόν εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού για ταπείνωση μπροστά στη δόξα του Θεού και με τους 2 εκάλυπτε τους πόδας αυτού από σεβασμό. Και με τους 2 επέτα και έκραζε το ένα προς το άλλον, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα γίνε πλήρης της δόξης αυτού. Είναι λοιπόν ουράνια σώματα, υπάρξεις, για να δοξολογούν το Θεό στο άμεσο περιβάλλον και στο θρόνο του Θεού. Αλλά και στο 6 εδάφιο λέει, τότε πέτασε προς εμέ ένα εκ των Σεραφείμ, έχουν εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, το οποίον έλαβε δια της λαβίδος από το θυσιαστήριο και ήγκησε αυτόν εις το στόμα μου και είπε, ιδού τούτο έγινε, ήγκησε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Άρα είναι και όχι μόνο για να δοξολογούν το Θεό, που τον δοξολογούν συνεχόμενα, κράζοντας Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός, αλλά και για να μεταφέρουν τα μηνύματα του Θεού στους ανθρώπους. Τα δε χερουβίμ, που το όνομά τους είναι ισχυρός, φοβερός, είναι υπηρέτες του Θεού, πάλι επουράνια σώματα, υπάρξεις, αγγελικές υπάρξεις, επουράνια σώματα, αλλά που βοηθάνε να φανεί η παρουσία του Θεού, όπως όταν διαβάσουμε τα πρώτα κεφάλαια του Εζεκίηλ, αλλά και επιβάλλουν και τη δικαιοσύνη του Θεού, καθώς ο Θεός έβαλε χερουβίμ όταν εξέβαλε τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο για να μην τους επιτρέψει να φάνε από το δέντρο της ζωής και ζήσουν και ταλαιπωρούνται με την αμαρτία τους αιώνια. Το επόμενο σου ερώτημα είναι, γιατί ο Θεός ήθελε να σκοτώσει τον Μωυσή? Να το διαβάσουμε στην Έξοδο Δέλτα 24 και το διαβάζω. Ενώ δε ο Μωυσής ήτο εν τη οδό εν το καταλήματι, αφού τον επισκέφθηκε ο Θεός, το αποκάλυψε το θέλημά του, τον ευλόγησε, του είπε τι πρέπει να κάνει και ξεκινάει να πάει να συναντήσει ο Μωυσής τον λαό Ισραήλ για να τον ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τον Φαραώ,
Λέει η Γραφή, ενώ δε ο Μωυσής ήτο εν τη οδό, θυμηθείτε του είχε αποκαλυφθεί μέσα από βάτο και ομένη και μη κατακαιωμένη και του μίλησε και λοιπά, να μην αναφερθούμε σε αυτά. Όταν πια τον έπεισε τον Μωυσή και τον απέστειλε και πήγε ο Μωυσής και άρχισε, ξεκινάει να πάει ο Μωυσής στον Φαραώ για να ζητήσει την ελευθερία του λαού Ισραήλ, λέγει λοιπόν η Γραφή, ενώ δε ο Μωυσής ήτο εν τη οδό, εν το καταλήματι, συνείδησεν αυτόν ο Κύριος και ζήτη να θανατώσει αυτόν. Πράγματι είναι παράξενο, αλλά εξηγείται αμέσως μετά. Και λαβούσα η τσαπφόρα λιθάριων κοπτερών, περιέτε με την ακροβιστίαν του ιού αυτής, και έριψεν εις τους πόδας αυτού λέγουσα, βεβαίως νυμφίος αιμάτων είσαι εις εμέ. Και απήλθεν ο Θεός από αυτού, ιδέ είπε, νυμφίος αιμάτων είσαι, ένε και εν της πυροτομής. Γιατί λοιπόν εζήτη να τον θανατώσει? Γιατί δεν υπήκουσε στη φωνή του, προφανώς χάριν της επφόρας, να κάνει περιτομή στον υιόν του. Και κατάλαβε η Τσεφόρα γιατί ο Θεός ζητούσε να θανατώσει τον Μωυσή εκ της παρακοής του, να κάνει περιτομή στο γιο του. Γι' αυτό και η Τσεφόρα, από αυτό συμπεραίνουμε ότι αυτή εμπόδισε τον Μωυσή. Η Τσεφόρα λοιπόν, βλέποντας ότι κινδυνεύει ο άντρας της, αυτή η ίδια πήρε λιθάριον κοπτερών και περιέτεμε την ακροβιστίαν του ιού αυτής, και έτσι ο Θεός αποδέχθηκε την προσφορά, τη θυσία της επφόρας στην περιτομή του ιού της και απεχώρησε. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ μου φίλε και φίλοι. Οι φίλοι, συνεχίζω με έναν άλλον πάλι ανώνυμο αδελφό μας. Καλημέρα σας αδέρφια μου. Ο Κύριος να σας ευλογήσει, σας παρακαλώ, έχω μια ερώτηση. Επιτρέπεται μέσα από το Λόγο του Θεού το παντρεμένο χριστιανικό εν Χριστώ ανδρόγυνο να έχει συζυγικές σχέσεις χωρίς να αποκτάει παιδιά? Είναι αναγκαία οι γονείς να κάνουν παιδιά? Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Είναι αναγκαίο στους γονείς να κάνουν παιδιά, γιατί ο Θεός τους ευλόγησε και τους είπε, όταν τους έπλασε, το διαβάζω από την αρχή, απαρχής ο Θεός τους ευλόγησε λέγοντας στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης και στο 28 εδάφιο, και ευλόγησον ο Θεός και είπεν προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν. Άρα λοιπόν ο Θεός θεωρεί, μάλλον ο Λόγος του Θεού θεωρεί ευλογία του Θεού το ανδρόγυνο να κάνει παιδιά. Καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γι' αυτό και για τις γυναίκες λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο, ότι η γυναίκα θέλει σωθεί δια της τεκνογονίας με το να γεννά παιδιά, και μάλιστα εάν μείνουν τα παιδιά και η γυναίκα εις την πίστη, στην αγάπη και στον αγιασμό μετά σοφροσύνης. Το έργο της γυναίκας δεν είναι μόνο να γεννά παιδιά, αλλά και να μεριμνά για τον αγιασμό τους, για την πίστη των παιδιών και για την αγάπη των παιδιών προς το Θεό. Είναι το έργο της, είναι οικοφύλαξ. Και όσο τα παιδιά είναι μέσα στο σπίτι, την ευθύνη την έχει η μητέρα του αγιασμού. Δεν το βάζει μπροστά σε μια τηλεόραση, μπροστά σε ένα DVD και φεύγει, αλλά κάθεται με εμπαιδεία και νουθεσία Κυρίου, το διαβάζει για τα μαθήματά του, αλλά φροντίζει όχι μόνο για το σώμα του, αλλά και για την ψυχή του και για το πνεύμα του. Και αυτό είναι το έργο της. Αυτό είναι το έργο της γυναίκας, για το οποίο θα δώσει λογαριασμό στο Θεό. Όπως για τον άντρα, λέει η Γραφή, ποιος είναι ο φρόνιμος και πονηρός, δούλος ή οικονόμος? Οικονόμος είναι γενικός διευθυντής, δούλος είναι ο υπηρέτης. Είναι αυτός που, ο δούλος που δίδει στους υπηρέτας, στον κατάλληλο καιρό, την κατάλληλη τροφή. Και αυτόν ο Θεός θα την ευλογήσει. Αν όμως ο πονηρός δούλος, αν ο δούλος πονηρέψει, λέγοντας βραδύ να έρθει ο Κύριος, και δεν δίνει στον κατάλληλο καιρό την κατάλληλη τροφή στους υπηρέτες, δεν κάνει το έργο του, και επειδή δεν κάνει το έργο του κάνει άλλα πράγματα, δέρνει τους συνδούλους, τρώγει, πίνει, αυτόν θα τον πάρει ο Κύριος και θα τον ρίξει στη γέννα του πυρός. Έτσι και τη γυναίκα. Εάν δεν κάνει το έργο της,
να προσφέρει στα παιδιά της τη διορισμένη τροφή στο διορισμένο καιρό, αλλά λέει βραδύνει ο Κύριος και δέρνει τα παιδιά της, τα κακοποιεί, τρώει, πίνει και φρένεται, αυτή θα την πάρει ο Κύριος και θα τη ρίξει στην λίμνη του Πυρός. Άρα λοιπόν απαραίτητον και εντολή Θεού είναι το ζευγάρι να τεκνοποιεί. Και η γυναίκα θα σωθεί με το να κάνει παιδιά, εάν τα παιδιά της μείνουν στην πίστη. Τώρα στο ερώτημα, εάν πρέπει να συνευρίσκονται το ζευγάρι μόνο για να κάνει παιδιά, ο λόγος του Θεού είναι και σε αυτό καθαρός και διαβάζω από το 7ο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους που γράφει «Περι δε των όσων μη εγγράψατε, ζήτα ένα, καλόν είναι στον άνθρωπο να μην εγγύσει γυναίκα». Να μην νικήσει καθόλου. Ο αγιασμός, η ζωή του Αποστόλου Παύλου, αφιερωμένος στο έργο του Θεού. Βέβαια αυτοί είναι ελάχιστοι, είναι αυτοί τους οποίους εκάλεσε ο Θεός για ένα σημαντικότατο έργο, όπως είναι ο Απόστολος Παύλος, που δεν παντρεύτηκε ποτέ, δεν νίκησε ποτέ γυναίκα από τη στιγμή που τον επισκέφθηκε ο Θεός. Για τους άλλους όμως λέγει, δια τας πορνείας σας όμως, ας έχει έκαστος την εαυτού γυναίκα και κάστιας έχει τον εαυτής άνδρα. Άρα να γνωρίζει ο Θεός ότι είναι φυσική ανάγκη, έτσι έχει πλάσει ο Θεός τον άνθρωπο, να έχει σχέσεις φυσιολογικές ο άντρας με τη γυναίκα και η γυναίκα με τον άντρα. Για να μην πορνεύει λοιπόν ο άντρας και η γυναίκα, ο Θεός έδωσε εντολή να παντρεύονται, να αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη γυναίκα αυτού και να αφήσει ο άντρας τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και να προσκοληθεί τη γυναίκα του, να παντρεύονται, να έχουν σχέσεις συζυγικές, όχι απαραίτητα πάντοτε προς τεκνογωνία. Όχι απαραίτητα. Αλλά δια τις πορνείες τους. Ο άντρας έχει τη γυναίκα του και η γυναίκα έχει τον άντρα της. Και μάλιστα δίνει και συγκεκριμένη εντολή. Ο ανήρας αποδίδει εις τη γυναίκα την οφειλωμένη εύνοια, ομοίως δε και η γυναίκα εις τον άντρα. Δεν μπορεί να αρνείται ο άντρας την επιθυμία της γυναικός, ούτε και η γυναίκα να αρνείται στην επιθυμία του ανδρός. Γιατί η γυναίκα δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο άντρας της. Ομοίως δε και ο άντρας δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυναίκα. Το θεωρεί τόσο απαραίτητο που δεν μπορεί ο άντρας να αρνείται στην επιθυμία της γυναίκας του και η γυναίκα να αρνείται στην επιθυμία του ανδρός. Και συνεχίζει, μην αποστερείτε λοιπόν ο ένας τον άλλον. Εκτός εάν αυτό είναι με συμφωνία των δύο για λίγο καιρό για να καταγίνεστε στα πνευματικά στην νηστεία και στην προσευχή και αφού τελειώσει το χρονικό διάστημα που καταγίνεστε στα πνευματικά στην νηστεία και στην προσευχή, όπου όταν νηστεύει ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει σχέσεις με τη γυναίκα του ή τον άντρα της, όταν περάσει λοιπόν αυτό το χρονικό διάστημα και πάλι συνέρχεστε εις το αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, δια να μη σας πειράζει ο σατανάς δια την ακράτειά σας. Γιατί λοιπόν δεν πρέπει να αποστερεί ο ένας τον άλλον, γιατί το σώμα του ανδρός ανήκει στη γυναίκα και η γυναίκα στον άντρα, γιατί υπάρχει ο διάβολος και ο σατανάς που γυρίζει γύρω γύρω και ζητάει να καταπιεί ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τους πειράζει επειδή δημιουργείται η επιθυμία στον άντρα και στη γυναίκα, καθώς είναι γεγραμμένο ότι καθένας πειράζεται από τη δική του επιθυμία. Όταν λοιπόν επιθυμεί ο άνδρας και αρνείται η γυναίκα, είναι εύκολο θύμα στην πονηριά του διαβόλου. Να τον οδηγήσει στην πορνεία, στην αμαρτία, στο θάνατο. Το ίδιο και η γυναίκα. Όταν η γυναίκα επιθυμεί και ο άνδρας αρνείται, είναι εύκολο θύμα στο διάβολο να την οδηγήσει στην αμαρτία, στην πορνεία, στη μοιχεία και στο θάνατο. Άρα λοιπόν, εντολή Θεού είναι η τεκνογωνία
της γυναίκας μέσα στην οικογένεια, αλλά και ελευθερία δίνει ο Θεός στον άνθρωπο να έχει όποτε θέλει, όπως θέλει, συζυγικές σχέσεις, αλλά όχι παραφύση, έτσι, με φυσιολογικό τρόπο, και τους δίνει και τη δυνατότητα του οικογενειακού προγραμματισμού να κάνουν παιδιά όταν αποφασίσουν. Πόσα παιδιά, πότε, αυτό είναι απόφαση του άνδρα και της γυναίκας. Ευχαριστούμε τον Θεό για τις ερωτήσεις σας, αγαπητέ μας αδέλφια. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, ο χρόνος μας πέρασε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια για του Ιησού Χριστού του Κύριου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας. Thank you.